Μικρός είχα ένα όνειρο. Ποιος από εσάς είχε ένα όνειρο? Βασίλη, είχες. Αλέξανδρε, είχες. Κάτσε γιατί κόλλησε. Νάντια, Σοφία, Βασιλεία. Δεν βλέπω τώρα. Δεν έχω θολώσει. Γιάννη, το δικό μου το όνειρο ήταν να παρακινώ ανθρώπους να αλλάξουν τα συναισθήματά τους, να περνάνε καλά. Ήμουνα σε άλλο κόσμο όταν το έκανα αυτό. Και ο σκοπός της σημερινής εισήγησης είναι ένας και μοναδικός. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς έχει μια εσωτερική φωνή. Η δική μου η εσωτερική φωνή είναι αυτό το πράγμα, η ανταλλαγή ενέργειας. Πεθαίνω για να ανταλλάσσω, να δίνω ποσά ενέργειας, όπως καταλάβατε. Γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι. Ήθελα να δίνω ενέργεια στους άλλους. Και πιστεύω ότι έχουμε όλοι μια εσωτερική φωνή. Σκοπός μου είναι να σας παρακινήσω, να σας δώσω την όθηση που χρειάζεται για να ακολουθήσετε τη δική σας φωνή ο καθένας ξεχωριστά. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν καταφέρουμε να τα ανοίξουμε. Είπαμε ότι έχουμε μια εσωτερική φωνή. Είναι αυτό που λέμε κάλεσμα, το στοιχείο μας, αυτό που μας, είναι ο σκοπός για τον οποίο έχουμε έρθει στη ζωή μας. Εγώ παρόλα αυτά που, παρόλα το γεγονός ότι ήξερα τι ήθελα από πολύ μικρός, ήθελα να γίνω ηθοποιός, μπασκεμπολίστας, τραγουδιστής, όχι για τα λεφτά ούτε για τη δόξα, δεν θα με χαλούσανε, να σας πω την αλήθεια. Ήθελα για αυτό το πράγμα, την ικανότητα να είσαι πάνω στη σκηνή, να είναι το καλύτερο από όλους αυτή τη στιγμή και να κάνει τους άλλους να παίζει το μυαλό τους, να ανοίγουν αλάμψεις. Αυτό ήθελα. Παρότι όμως το γεγονός ότι ήξερα, δεν έκανα κάτι για να φτάσω να το υλοποιήσω. Δεν πήγα ούτε σε κάποια σχολή δραματουργίας, ούτε έμαθα κιθάρα όσο έπαιζα κιθάρα, δεν έπαιξα πολύ επαγγελματικά. Οπότε το άφησα. Η γνώση δεν είναι δύναμη. Κανονικά πρέπει να λείπει το applied, μετά να ερχόταν. Η εφαρμοσμένη γνώση είναι δύναμη. Το είπε και ο κύριος Γιάννης. Το να μην κάνεις τίποτα, το να το ξέρεις δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να κάνεις πράγματα. Εγώ δεν έκανα τίποτα, οπότε περνούσαν τα χρόνια. Έφτασα τρίτη λυκείου, η ώρα των εξετάσεων. Ήθελα να περάσω αρχιτεκτονική φωτογραφία. Τότε το καιρό εκείνο, δηλαδή 5 χρόνια πριν, τόσο περίπου είμαι. Έγραφες πρώτα το δήλωνες πρώτα τις σχολές που ήθελες το μηχανογραφικό, το είπα, και μετά έδινες εξετάσεις. Εγώ ήθελα να περάσω αρχιτεκτονική φωτογραφία, τα δήλωσα, από εκεί και πάνω έπαιξα τζόκερ, από εκεί και κάτω. Τι μ' άρεσε σαν όνομα, τι ήταν γκλάμπουρ, τι είχε ψηλή βάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το βάζα. Έλα που γύρισε η τύχη όμως και στο ειδικό μάθημα που ήθελα να αυτές οι δύο σχολές δεν έγραψα και έγραψα στα καλά στα άλλα μαθήματα. Δεν κατάφερα να περάσω. Έρχομαι στην Ξάνθη ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μια μικρή λεπτομέρεια. Στην τρίτη λυκείου, στο ερώτησα και εσένα, Μαριά, θα πιω πριν. Ποιο κεφάλαιο πιστεύετε ότι στη φυσική συχαινόμουνα? Για να δω. Τον ηλεκτρισμό. Αλλά επειδή περνούσα πολύ καλά στην Ξάνθη και ο αδερφός μου ήταν πολιτικός μηχανικός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, τότε η κατασκευή ήταν πολύ καλή. Προοπτικές ήταν να γυρίσω πίσω να κάνω τεχνική εταιρεία. Τέλος πάντων, ξαναγύρισα στην Ξάνθη γιατί αγάπησα και παντρεύτηκα. Δούλεψα στις τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες και περνούσαν τα χρόνια και φυσικά η φωνή μου δεν ακολουθούσα. Θέλετε να σας πω πώς βρέθηκα από τα εργοτάξια στην σημερινή σκηνή? Όχι, άντε φεύγω, γεια σας. Θα σας το πω με τη βοήθεια τριών ιστοριών. Η πρώτη είναι μια ιστορία αγάπης. Okay. Είμαστε το 1995, το μακρινό στην Ξάνθη. Βγαίνουμε μία από τις πολλές συνεχόμενες νύχτες που έχουμε βγει με τους φίλους για ποτό, για μπαράκι. Κάθομαι στο μπαράκι και εκεί που κάθομαι νιώθω κάτι από πίσω μου. Μια άβρα. Το έχετε νιώσει ποτέ? Λέω, κάτι γίνεται. Μάλλον μάτι θα είναι, λέω, γιατί είμαι και φοβερό παιδί. Περνάει η ώρα, δυναμώνει όμως αυτός κάποιος, κάτι τέλος πάντων. Δεν αντέχω, κάποια στιγμή γυρνάω και κάθεται εκεί απέναντί μου η γυναίκα της ζωής μου. Τότε δεν το ήξερα, αλλά ξαφνικά το είδα. Περιμένετε. Τη βλέπω, τα πάντα σταματούν, χώρος, χρόνο, σύμπαν, τα πάντα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μόνο εγώ και αυτοί. Δεν ξέρω πόση ώρα την κοιτούσα και με κοιτούσε. Τέλος πάντων, χαθήκαμε και κάποια στιγμή βρήκα την χαρά και πήγα και την δύναμη και πήγα και τη μίλησα. Ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος ένωτας. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Ποιος το έχει βιώσει αυτό? Ένας. Χαίρομαι για πάρα πολύ, σας ζηλεύω. Αλέξανδρε μου, σας ζηλεύω. Γιατί εγώ δεν ένιωσα αυτό το πράγμα. Αυτό που μόλις σας διηγήθηκα δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκα με τη σύζυγό μου. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας, καμία σπίθα, καμία
Ίσα-ίσα την έσπαγα τότε, ήταν μακρύ μαλλί, ωραίας εγώ. Ευτυχώς τότε δεν υπήρχε Facebook, γιατί τα αντισύμματα που έκανα τότε θα άφηναν ιστορία. Παρ' όλα αυτά, περάσαν τα χρόνια, μετά από 9 χρόνια σχέσεις και 15 χρόνια γάμου, έχουμε 3 υπέροχα παιδιά, που πήγε η μικρή, κάτω από την καρέκλα. Έχουμε 3 υπέροχα παιδιά και μπορώ να πω είμαι 3 ευτυχισμένος και έχω βρει τον έρωτα της ζωής μου. Θα μου πεις γιατί το είπες αυτό, πέρα από το γεγονός ότι ήθελα να βγάλω την φωτογραφία στην οθόνη. Το έκανα γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι η ανακάλυψη εσωτερικής μου φωνής ή και γενικότερα κανένας από εσάς δεν είναι διαδική, μαύρο-άσπρο που λένε και στους υπολογιστές και γενικότερα στα μαθηματικά. Δεν το έχεις είτε το έχεις, τη βρίσκεις είτε τη βρίσκεις. Είναι μια διαδικασία που έχει πολλά βήματα. Και αυτό το ταξίδι αξίζει πάρα πολύ. Άρα, το πρώτο μάθημα, η πρώτη συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι μην περιμένετε σόν και καλά να τη βρείτε από τη μια μέρα στην άλλη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την καρδιά σας. Ο Γιώργος, που πήγε, Γιώργος είπε κάτι πριν από το Κατζαντζάκι και με έστειλε αδιάβαστος. Έλεγε ο Κατζαντζάκης, όποιος το θυμάται, ακολούθα βαθύ καρδιοχτύπη σου. Το χτυποκάρτη, το βαθύ χτυποκάρτη σου. Ακολουθήστε την καρδιά σας. Βρείτε τι κάνει την καρδιά σας να τραγουδάει. Αυτή τη στιγμή εμένα τραγουδάει η καρδιά μου. Άρα, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μετά θα πάμε στο δεύτερο βήμα. Δεύτερη ιστορία. Έχει να κάνει με τύχη. Το ανέφερε και η Αλεξία και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έρχονται και κουμπώνουν η μία εισήγηση με την άλλη, για όποιον θέλει. Κάποιος θεωρία σύνδεται, αλλά άμα δείτε τη βάση από κάτω, τα θεμέλια είναι κοινά. Η τύχη. Για μένα δεν υπάρχει τύχη. Όποιος μου λέει είσαι τυχερός που ζεις στο όνειρό σου, του λέω ναι, μεν, αλλά. Ξέρετε, όταν βάζεις το αλλά, είναι σαν να του λες τι είπες κάτι πιο πριν. Άκου τώρα το δικό μου. Η τύχη, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, είναι οι μεταφιεσμένες επιλογές μας. Οι επιλογές που έχει κάνει ο καθένας από εμάς, ακόμη και η επιλογή που είναι να είστε εσείς εδώ πέρα. Κάποιοι αυτή τη στιγμή είναι έξω στην Αλεξανδρούπολη, έχει πολύ ωραίο καιρό, πίνουν καφέδες. Κάποιος από εσάς ή κάποια θα κάνει ένα κλικ μέσα του και μετά από χρόνια και άλλες πολλά κλικ θα φτάσει να είναι επιτυχημένος. Τότε οι συμφοιτητές του λένε: Α, είναι πολύ τυχερός. Okay. Αλλά για γυρίστε μερικά βήματα πίσω. Οι δικές μου επιλογές είχαν να κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. Η ιστορία μου είναι αυτό εδώ. Αν πρέπει να κάνω κάτι, αν είμαι υποχρεωμένος κάτι ή αν δεν είμαι. Ο θελοντισμός που είπε και ο Αλέξανδρος. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνεις, όμως σου δίνει πολλά εφόδια μετέπειτα για το βιογραφικό σου. Το 2006, κάπου εκεί, όντας ηλεκτρολόγος μηχανικός, έγινε μια πρόταση από τον Δημήτριο Τσιτσί, τον προϊστάμενο της δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, ο οποίος έγινε μετέπειτα και ο μέντορας μου, αυτός είναι που άνεψε την πρώτη σπίθα για το τι σημαίνει ομιλία. Μου έκανε μια πρόταση να συμβουλεύω τους φοιτητές που έρχονται στο Δημοκρίτιο, στο Πολυτεχνείο, για το τι να περιμένουν τους μηχανικούς, για το τι να περιμένουν μετά στην αγορά εργασίας, όταν θα βγουν. Κυρίως στα εργοτάξια, αλλά και στα εργοστάσια. Δεν ήταν. Δεν υπήρχε αμοιβή. Εντάξει, ήταν εθελοντική εργασία. Εγώ επέλεξα να πω ναι. Αλλά δεν επέλεξα να κάνω τζάμπα δουλειά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τζάμπα και του δωρεάν. Μπορεί να ξεκινάνε από την ίδια βάση, δεν έχεις οικονομικό όφελος εσύ. Στο ένα όμως δεν κερδίζεις τίποτα, στο άλλο χτίζεις τον εαυτό σου, το χαρακτήρα σου, τις δεξιότητές σου, ενδυναμώνεις την εσωτερική σου φωνή. Αυτά τα διαδοχικά ναι που είπα μετά με διάφορες άλλες φορείς ιδιωτικούς για να κάνω παρουσιάσεις χωρίς όφελος, ίσα-ίσα πλήρωνα από την τσέπη μου, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, χιλιάδες από την οικογένειά μου, εκατοντάδες ώρες και πολλές ημέρες μακριά από την οικογένειά μου, αφήνοντας πίσω μια γυναίκα με 3 παιδιά, έγκυο πολλές φορές, για κάτι το οποίο δεν ήμουν αναγκασμένος να κάνω. Αλλά έχτιζα έτσι έδινα δύναμη στη φωνή μου, την γιγάντωνα, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Οπότε πείτε ναι σε οτιδήποτε κάνει την καρδιά σας να τραγουδάει. Γιατί φτάνεις όμως, άμα λες ναι, από τη μία κατάσταση στην άλλη, πώς φτάνεις να αλλάξεις τη μοίρα σου. Έρχεται ο δάσκαλος ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος στο καράτε, τον οποίο και αυτόν ευχαριστώ για τα μαθήματα ζωής, και μου λέει ότι αν θέλεις να αλλάξεις κάποια πράγματα, πρέπει να κάνεις μια καινούργια σκέψη. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι αυτή τη σκέψη να μην την αφήσεις στο μυαλουδάκι σου, είπαμε πριν, να κάνεις κάτι. Να το κάνεις πράξη. Εκεί που οι περισσότεροι τα παρατάμε είναι στο γεγονός ότι την πράξη την κάνουμε όποτε έχουμε όρεξη. Σήμερα έχω όρεξη, θα την κάνω. Αύριο έχει καλό καιρό, θα πάμε τα φιλαράκια για μπάνιο, για ποτό, δεν θα την κάνω. Συνέπεια, έτσι ώστε το τέλος να γίνει συνήθεια. Η πράξη αυτή να γίνει συνήθεια. Και άπαξ και γίνει συνήθεια, σιγά σιγά η επανάληψη τι θα δημιουργήσει, ένα καινούριο χαρακτήρα. Και από εκεί και πέρα πάει στον αυτόματο, δεν μπορεί τίποτα να το σταματήσει και αλλάζει τη μοίρα σας. Αυτά είναι τα 5 απλά, πάρα πολύ απλά βήματα. Είναι όμως πολύ δύσκολα. Γιατί κάπου εκεί μεταξύ συνέπειας, πράξης και συνέπειας χάνεται το παιχνίδι. Το τρίτο βήμα που πρέπει να πούμε και η ιστορία έχει να κάνει με το όραμα. Ο Χένρι Φορντ, όταν τον είχαν ερωτήσει
το 1900 πόσο οι δημοσιογράφοι κάτι, του είπε, αν είχα ερωτήσει τους ανθρώπους τι θέλανε, θα μου λέγανε θέλω πιο γρήγορα άλογα. Αυτό ήταν το μέλλον για αυτούς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Αυτός όμως έβλεπε πιο μπροστά. Έβλεπε ότι το μέλλον είναι τα αυτοκίνητα. Όραμα είναι να βλέπεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Οι άλλοι δεν βλέπουν τίποτα και εσύ το βλέπεις. Αυτό είναι το όραμα. Οπότε ακολουθούμε ένα όραμα. Συγγνώμη λίγο. Και πώς το ακολουθούμε? Το δικό μου το όραμα ήταν να έρθω σε επαφή με όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ. Είμαι πλέον κάτοικος της Ξάνθης, παρότι είμαι από Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πολλές παρουσιάσεις, ούτε πολλές παρουσιάσεις ταυτόχρονα, ούτε σε πολλά άτομα. Τέτοιο πράγμα δηλαδή είναι sold out, είναι το εξωπραγματικό όνειρο στην Ξάνθη, ας πούμε, για να συμβεί και σε μικρή επαρχιακή πόλη. Και δεν μπορείς. Άμα ξεκινάς με το δεν μπορώ, έχεις κατευθείαν χάσει όλες τις πιθανότητες. Άρα το πρώτο που έκανα είναι να αλλάξω μέσα στο μυαλό μου τη λέξη δεν μπορώ, τη φράση και να την κάνω πώς μπορώ. Δεν μπορώ να επηρεάσω πολλούς ανθρώπους, δεν μπορώ να προσεγγίσω πολλούς ανθρώπους. Πώς θα κάνω, πώς θα βρω καινούριο τρόπο. Α, λέω, θα κάνω μια καινούργια εκπομπή. Ωραία. Ένα άλλο πιστεύω μου είναι ότι όπως θα ξυπνήσεις την ημέρα σου, έτσι θα συνεχίσεις. Άμα την ξυπνήσεις με αρνητική ενέργεια, με όχι ποιος πάει στη δουλειά τώρα, ξυπνάς 5 λεπτά πριν φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις και τρέχεις σαν τρελός να προλάβεις, παίρνεις ταξί, δεν γενικότερα πας αγχωμένος, έτσι θα πάει όλη η μέρα σου. Οπότε ήθελα να κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή 6 ώρα το πρωί. Σε όποιους τους έλεγα, είσαι τρελός 6 ώρα το πρωί, πώς θα ξυπνάς, θα πάθεις τίποτα, ποιος σας ακούει. Εγώ ήθελα το δικό μου συννεφάκι έβλεπα, το δικό μου όραμα. Δείτε το όραμά σας, δείτε ποιο είναι. Και έτσι έχει δημιουργηθεί μια καινούργια παρέα, καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Συζητάμε για θέματα, είναι η πρώτη εκπομπή ραδιοφωνική στην Ελλάδα και προφανώς και στον κόσμο, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη. 6 με 8 το πρωί συζητάμε για θέματα αποκλειστικά προσωπικής ανάπτυξης. Ούτε για ειδήσεις, ούτε για καταστροφές, ούτε για θανάτους, ούτε τίποτα. Για ηγεσία, για επικοινωνία, για ομαδικότητα, για τέτοια πράγματα. Και εκτός από συζητήσεις, φέρνουμε και συγγραφείς. Η Βαλεντίνα Ικόρδη με το βιβλίο της, ο Νικόλας ο Σμυρνάκης. Εδώ είναι ένα βιβλίο που σας συνιστώ να το διαβάσετε όλοι για να βρείτε το κάλεσμά σας. Το βρες το στοιχείο του Κέννε Ρόμπινς. Κάνουμε και παρουσίαση βιβλίων. 6 με 8 η ώρα το πρωί. Ποιος μας ακούει? Γιατί ρε εσύ? Πηδάει διαφάνιση εδώ. Άμα μπείτε στο Facebook τέλος πάντων και βρείτε, θα δείτε ότι γίνεται κανονική συζήτηση. Γίνεται κανονική συζήτηση. Δεν είναι απλός μονόλογος. Διάδραση. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε, εκτός από παρέες καινούριες, δημιουργήσαν και καινούριες συνεργασίες. Η Μαρία, που βρίσκεται κάπου εκεί, ένα δυνατό χειροκρότημα, σας παρακαλώ για τη Μαρία. Η Μαρία, η Ρίγα, δεν γνωριζόμασταν μόνο εμφανισιακά, δεν είχαμε άντε να λέγαμε ένα καλημέρα. Είναι αρχιτέκτονη μηχανικός. Μέσα από την εκπομπή γίναμε φίλοι και περάσαμε στο θέμα της συνεργασίας. Αυτά τα υπέροχα σχέδια που βλέπετε, όπως και το λόγο της εκπομπής, είναι δικά της. Έχει καταφέρει να οπτικοποιήσει τη σκέψη μας και τα οράματά μας. Και έχει ένα όραμα να κάνει την αρχιτεκτονική προσθήκη σε όλους. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να κάνεις μια ανακαίνιση, για να αλλάξεις το χώρο σου, να χρησιμοποιήσεις ανακυκλώσιμα υλικά ή και τα ίδια τα υλικά με διαφορετική χρήση. Να τα σχόλια. Δυστυχώς δεν φαίνονται όλα. Άνθρωποι αλλάζουν τις συνήθειές τους, ξυπνάνε πιο νωρίς γιατί κάτι κερδίζουν. Ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα για κάτι, αν η υπόσχεση που πάρει αξίζει. Αν γι' αυτό αξίζει, θα κάνει οτιδήποτε. Και μπορεί να ξυπνήσει και 6 ώρα το πρωί να ακούει. Και φυσικά, όταν παίρνεις κάτι, καλό είναι να το διαδίδεις για να κάνεις και τους άλλους να νιώσουν και αυτοί καλά. Αρχίζουν πλέον, χωρίς να τους λέμε εμείς, να κάνουν προβολή την εκπομπή. Το όραμα, η καθαρότητα του οράματος πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς, δεν είναι μόνο το τι θέλει να κάνει. Το κυριότερο που πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μέσα μας είναι γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι ούτε τα λεφτά, δεν είναι ούτε η δόξα. Γιατί, ποιο είναι αυτό το κάλεσμά σας. Πρέπει να βρείτε το κάλεσμά σας και να είναι ξεκάθαρο. Εγώ ήταν το ξεκάθαρο, θέλω να επικοινωνώ με ανθρώπους. Βασίλη, το δικό σου ποιο είναι. Θα πρέπει να το βρεις, είναι δικό σου, δεν είναι κανένας άλλος. Και δεν είναι ανάγκη να το βρείτε να είναι ένα, μπορεί να είναι δύο-τρία. Στην πορεία, όσο κάνετε το ναι, εκεί που δεν πρέπει, θα το βρίσκετε. Και σιγά σιγά από τόσες επιλογές θα μειώνονται και θα καταλάβετε σαν το λέιζερ πλέον πού πρέπει να πάτε. Γιατί κοιτάω εκεί, που έχει και εδώ κάτω. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, το είπε και η Αλεξία, το είπανε και όλοι, οι ιστορίες πίσω από κάθε ομιλήτρια ή ομιλητή είναι πολλές. Ο Νικόλας Σμυρνάκης σε ένα βιβλίο του γράφει ότι οι περισσότεροι από εμάς όταν συναντάμε εμπόδια αρχίζουμε την κρίνια.
Υπάρχουν και λίγοι τρελοί που είναι μέσα στη χαρά, γιατί καταλαβαίνουν ότι όταν πατάς πάνω σε αυτά, ψηλώνεις. Τι μας είπε η Αλεξία στο τέλος, με την απίστευτη διαφάνεια στο τέλος, ότι πολλές φορές οι χρυσαυροί κρύβονται στον πάτο. Η αποτυχία έχει πολλά κρυμμένα μηνύματα μέσα της. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε για να αποτύχουμε, αλλά τα εμπόδια που συνάντησα εγώ στη ζωή μου, το γεγονός ότι δεν πέρασα αρχιτεκτονική, με επέτρεψε να κάνω αυτό που κάνω σήμερα, να είμαι παντρεμένος και να έχω τα τρία παιδιά που λατρεύω. Αν δεν υπήρχε εκείνη, δεν θα ήμουν εδώ. Κάποια στιγμή που έχασα διορισμό στο δημόσιο γιατί δεν έκανα τα χαρτιά μου, αν θα τα έκανα θα με παίρνανε, τότε ήταν ακόμη χωρίς γραπτό, τώρα θα ήμουν καθηγητής πληροφορικής στο δημόσιο. Δεν θα ήταν αυτό που ήθελα. Θα είχε πάλι σχέση με εκπαίδευση, αλλά μέσα στο δημόσιο δεν μπορώ. Θα τρελόμουν εγώ. Άρα, αγαπήστε τα εμπόδια σας, αγαπήστε τη διαδικασία. Γιατί το ταξίδι έχει μεγαλύτερη αξία από τον προορισμό. Το ταξίδι κρατάει πολύ. Ο προορισμός κρατάει μια στιγμή. Δεν τελείωσα, συγγνώμη. Ξέχασα ποια είναι η επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ πάντως. Για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να εισηγάσετε μέσα το μυαλό σας. Κυρίως το μυαλό σας. Μια αφρικάνικη παροιμία λέει ότι όταν δεν υπάρχει εχθρός εδώ μέσα, οι εξωτερικοί δεν μπορούν να σε επηρεάσουν. Σταματήστε τον πόλεμο μέσα σας, δεν αξίζει, δεν κάνει, δεν ράνει, και πιστέψτε πρώτα εσείς και μετά θα γυρίσει. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει το φόβο είναι να τον αντιμετωπίσεις. Η πρώτη φορά που βγήκα στη σκηνή δεν ήταν και πιο εύκολο και συνεχίζει να μην είναι πιο εύκολο, όσες φορές και να κάνεις. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, μεγαλώνεις. Βγαίνεις από τον κύκλο βολικότητάς, που είπε και η Αλεξία. Ξεβολεύεσαι, μόνο έτσι πας μπροστά. Από τον καναπέ μπροστά δεν γίνεται. Ψάξτε και βρείτε την εσωτερική σας φωνή για ένα και μοναδικό λόγο. Η εσωτερική σας φωνή είναι η ταυτότητά σας. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε από την ταυτότητά σας, ό,τι και να κάνετε. Αν την αρνηθείτε, είναι σαν να αρνείστε τον ίδιο σας τον εαυτό. Και όσο την αρνείστε, μπορεί να κρύβεστε, αλλά κρύβεστε για όλους τους άλλους καλά, αλλά για τον εαυτό σας κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Λέτε στον εαυτό σας, κρύφτηκα τώρα, δεν με βλέπεις. Έτσι έρχονται τα προβλήματα του άγχους, των αρρωστιών και όλα αυτά εδώ. Από το ότι δεν ακολουθούμε την ταυτότητά μας. Από τη στιγμή που θα βρείτε εσείς την ταυτότητά σας, θα αρχίσετε να ανεβαίνετε, να λάμπετε, θα φαίνεται αυτό. Και όπως είπε πάλι, όχι συγγνώμη, όπως μου είπε η Μαρία απ' έξω, λέει ο Καζαντζάκης, βρες εσύ τον ήλιο σου έτσι ώστε να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Γιατί το δικό σας παράδειγμα θα δώσει έμπνευση και στους άλλους. Βρείτε τη φωνή σας, εμπνεύστε στους άλλους και καλό σας ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ.